Η 6η Απριλίου του 1941 είναι μια μεγάλη και σημαδιακή ημέρα για την Κομωτινή και ολόκληρη την Ελλάδα. Για την Ελλάδα διότι η Γερμανία κηρύττει τον πόλεμο και βάλει εναντίον του πατρόου εδάφους μας. Η ήττα των Ιταλών έφερε στο προσκήνιο την αδιφάγο επεκτατική πολιτική του Χίτλερ να πατήσει με τη γερμανική μπότα το ελληνικό έδαφος. Όμως για την Κομωτινή η 6η Απριλίου του 1941 επίσης είναι μια ημέρα που έχει γραφεί με χρυσά γράμματα στην νεότερη ιστορία της πόλης και του νομού. Είναι η ηρωική αντίσταση του διοικητού και των στρατιωτών του οχυρού της νυμφέας. Ένα παράδειγμα αυτοθυσίας, φιλοπατρίας, αγώνος και αντιστάσεως για την ελευθερία της Ελλάδος. Όμω, κυρία Τσακίρη, αναδεικνύεται σήμερα μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων και μία άλλη προσωπικότητα. Είναι ο Μητροπολίτη Μαρονία και Θάσου Βασίλειο, ο οποίο ενώ ενθρονίστηκε στι 29 Μαρτίου του 1941 και ήταν νεότατο Μητροπολίτη, 7 μόλι ημέρε μετά, στι 6 Απριλίου, πληροφορείται από τον τότε Γενικό Διοικητή Θράκη, που είχε την έδρα του στην Κομοτηνή, ότι πλέον καταλαμβάνεται ο νομός και η πρωτεύουσά του η Κομωτινή, και είναι διατεθειμένοι και αυτό επιθυμούν τόσο ίδιο όσο και οι λοιποί άρχοντες της πόλης και του νομού να εγκαταλείψουν τους Κομωτινέους και την έδρα τους και να φύγουν προς την Νότια Ελλάδα. Ο Μητροπολίτης Βασίλειος αυτός ο ήρωας σύμβολο αντίστασης των κομτινέων και των Θρακών αποφασίζει να παραμείνει εκεί εκεί στις επάλξεις της Κομοτηνής και του νομού Ροδόπης. Δεν εγκαταλείπει το λαό, φεύγουν όλοι οι ανώτεροι και ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί της πόλης και του νομού και μένει ο μόνος θρησκευτικό ηγέτης ως προστάτης και τροφός πραγματικά του ποιμνίου της ιστορικής και παλεφάτου και ο θεοτοκοσκεπάς του Μητροπόλεως Μαρωνίας και Κομοτηνής. Ξέρετε κυρία Τσακύρη, με την αφορμή που μου δίνετε Όλοι οι Μητροπολίτες της Τράκης εγκατέλειψαν τις Μητροπόλεις τους. Ο μόνος αρχιερέας που έμεινε, ενώ οι Γερμανοί είχαν πατήσει το πόδι τους εδώ και οι Βούλγαροι επίσης στις 20 Απριλίου Κυριακή του Πάσχα του 1941 το απόγευμα πλέον έκαναν την παρουσία τους αισθητή στο κέντρο της Κομοτηνής ο Μητροπολίτης Μα Μαρονίας Βασίλειος παρέμενε εδώ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί δείχνει την φιλοπατρία και την αγάπη αυτού του αρχιερέα μας για το λαό μας, για τους κομοτηναίους μας, για τους στρατιώτε μας. Και μάλιστα όπως αναφέρουν τα προσωπικά του χειρόγραφα τα οποία τα έχουμε στη διάθεσή μας από το προσωπικό του ημερολόγιο, από την πρώτη στιγμή, από την 6η Απριλίου αυτός αναλαμβάνει να οργανώσει συσίτια να προσφέρει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ασθενείς και στους τραυματίες, να επισκέπτεται το νοσοκομείο και κατοίκουν τους ευπαθείς εκείνους πληθυσμούς, οι οποίοι επλήττονται περισσότερο από την οικονομική ανέχεια και την πείνα η οποία είχε αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της. Ο Μητροπολίτης λοιπόν Βασίλειος στις 20 Απριλίου, αφού ήδη από τις 6 Απριλίου είχαν φύγει όλοι οι άλλοι άρχοντες του τόπου, Κυριακή του Πάσχα, όταν πληροφορήθηκε ότι έρχονται οι Γερμανοί, πλέον γίνεται ο μόνος ηγέτης του λαού μας, η μόνη κεφαλή του τόπου μας. Ένα σύμβολο ιεράρχου, ο οποίος την ψυχή αυτού έθεσε υπέρ των ιδίων προβάτων, όπως λέγει για να θυμηθώ το σχετικό χωρίο το αγιογραφικό. Ο Μητροπολίτης Βασίλειος όλο αυτό το διάστημα που ήταν οι Βούλγαροι στα πρώτα τους θα λέγαμε βήματα στον τόπο μας υπέμεινε απειλές, εκφοβισμούς αλλά δεν εκάμπτε το το φρόνημα ενώ ήξερε ότι είχε μείνει μόνος από τους υπόλοιπους ιεράρχες της Τράκης στον τόπο μας. Ώσπου στις 5 Ιουνίου, δύο μήνες μετά, νεότατος επίσκοπος σε αυτόν τον τόπο, λοιπόν αποφασίζει να δεχθεί μία πρόταση η οποία του γίνεται και αυτή ήταν με αναγκαστικό τρόπο. Τότε εκπρόσωπος του βούλγαρου νομάρχου, που ήταν ένας κρατικός βούλγαρος υπάλληλο, με τη συνοδεία χωροφυλάκων βουλγάρων, του ανακοινώνει ότι ο βούλγαρος νομάρχης απαιτεί την άμεση αποχώρησή του από την έδρα της Μητροπόλειος Μαρονίας και Κομωτινής, Μαρουνίας και Θάσου τότε, είχαμε και την Θάσο υπό τη δικαιοδοσία μας, ο τελευταίος Μαρουνίας και Θάσου υπήρξε ο Βασίλειος. Και μάλιστα του ανέφερε και αυτό αναφέρεται και είναι μια ιστορική πηγή ξέρετε ότι όλοι οι υπόλοιποι αρχιερείς Άγιε Μαρονίας έχουν εγκαταλείψει τη Νέα Βουλγαρία. Χαρακτήριζε ο Βούλγαρος νομάρχης Νέα Βουλγαρία την Δυτική Θράκη. Πρέπει λοιπόν ή να φύγετε και αν δεν το πράξετε θα χρησιμοποιηθούν βία μέσα. Αναγκάζεστε ο Μητροπολίτης να εγκαταλείψει στις 6 Ιουνίου, ήταν η μέρα Παρασκευή ήταν η μέρα Παρασκευή 6 Ιουνίου το πρωί στις 10 η ώρα να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα της Θράκης και πρωτεύουσα του νομού Ροδόπης στην Κομοτινή και μάλιστα το επισκοπικό μέγαρο ξέρετε ήταν τότε στην οδό Νέστορος Νέστορος-Τζανακλή, πίσω από την Τζανάκλειο εκεί που σήμερα βρίσκεται η έδρα του Συλλόγου των Φίλων Βυζαντινής Μουσικής. Τότε οι περιγραφές αναφέρουν ότι εκατοντάδες εκατοντάδων κομοτηναίοι με δάκρυα στα μάτια, με θυμιατά και με κεριά και με ολοφυρμούς αποχαιρετούσαν τον Μητροπολίτη, ο οποίος χάνονταν μέσα στο βάθος του ορίζοντα. Αναφέρεται μάλιστα ότι όταν ήρθε α, ο βούλγαρος μονάρχης, ο βασιλεύς των Βουλγάρων, ο Βόρης, γύρω στα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου του 1941, ο ίδιος δεν τον υπέδεχθη. Και όταν τον ρώτησε την επόμενη μέρα ο βούλγαρος μονάρχης βόρης γιατί δεν τον υπέδεχθη, εκείνος με ατρόμητο τρόπο απάντησε «Ποτέ ένας αρχιερεύς δεν μπορεί να υποδέχεται τους κατακτητές του λαού του». Είναι ένα σύμβολο, κυρία Τσακύρη. Σήμερα το αναδεικνύεται. Πρέπει να γνωρίζουν οι κομωτινέοι τι υπήρξε ο Μαρονίας Βασίλειος, μια μεγάλη προσωπικότητα, έφυγε στην ιδιαίτερα του πατρίδα τη Χαλκίδα, όπου εκεί συνέρευσαν τα επόμενα τέσσερα χρόνια της βαριάς βουλγαρικής κατοχής για την Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία πάρα πολλοί θρακιώτες, τους οποίους φρόντιζε, τάιζε, πότιζε, έντινε, περιέθαλπτε. Αυτός υπήρξε ο Μαρονίας Βασίλειος. Και αυτό το ενθυμούνται οι κωμοτινέοι, οι υπέργυροι έστω που ζουν ακόμη και μας τα έχουν διηγηθεί και τα έχουμε καταγράψει. Μόνο θα σας πω μια ιστορική πηγή, μια και σήμερα είναι επαιτειακή ημέρα, ότι οι υπέργυροι κωμοτινέοι στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουν φοιτητή, που έτυχε κατά τύχη να συναντήσω, μου διηγήθηκαν ότι ήταν σε αρκετά έτσι, όρημη ηλικία νεανική και θυμούνται νύχτα «Βροχερός ο Απρίλης του 41 νύχτα, στα καλντερίμια και στα πλακόστροτα ανά τα και τα σοδούς, το παϊτόνι του δεσπότη, υποβροχή να περιέρχεται ανά τα και τα σοδούς ο Μητροπολίτης, προκειμένου να εμψυχώσει, να ενθαρρύνει τον λαό, ο οποίος έτρεμε και μόνο στο άκουσμα ότι οι Βούλγαροι έρχονται. Την ίδια ημέρα, 6 Απριλίου του 41, όταν οι Γερμανοί κηρύττουν τον πόλεμο και εισέρχονται λίγε μέρε αργότερα στην Αθήνα ένα μεγάλο όχι, το πρώτο αντιστασιακό όχι απέναντι σε αυτού μετά τη συνθηκολόγηση του Τσολάκουγλου της κυβέρνησης των δοσιλόγων, είπε και ένας άλλος μεγάλος κομωτινέος, γέννημα θρέμα της κομωτινής, ο αποτραπεζούντος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος. Αυτός αρνήθηκε να υποδεχθεί τις γερμανικές στρατιές στην Αθήνα, αρνήθηκε να κάνει δοξολογία επί τη εισόδου των κατακτητών στην πρωτεύουσα του κράτους, αρνήθηκε να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσιλόγων και όταν απειλήθηκε ότι οι Γερμανοί θα σας του φεκίσουν μακαριότατε, είπε «Είμαι έτοιμος, θα προτιμούσα όμως να με απαγχωνήσουν, διότι αυτή είναι η παράδοση των Ορθόδοξων Ιεραρχών, να απαγχωνίζονται υπερπίστεως και πατρίδος». Αυτά λοιπόν τα δύο μεγάλα σύμβολα σήμερα και το τοπικό κανάλι προβάλλει τον ήρωα αντιστασιακό Μητροπολίτη Μαρονίας και Θάσου Βασίλειο και βεβαίως τον γόνο, τον λαμπρό και έμβοξο της Χωμοτηνής, τον απετραπεζούντος Αθηνών Φιλιππίδη. Αυτό είναι ένα ορόσημο στην νεότερη ιστορία του τόπου. Άξιοι ιεράρχες πέρασαν από εδώ, αφιλοκερδείς, ειλικρινείς, με γνήσια παρουσία, ιεράρχες που πραγματικά αντιστάθηκαν στις επιβουλές. Είπαν την αλήθεια, δεν στρογγύλεψαν τις γωνίες, αντιστάθηκαν και διατήρησαν την τιμή και την αξιοπρέπεια αυτού του τόπου για να μιλούμε εμείς σήμερα οι επιγενόμενοι με αυτούς τους διθυραμβικούς λόγους για όντως ήρωες ρασοφόρους αρχή.